Καλησπέρα και από εμάς. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας έτσι, για τη δυνατότητα που μας έχει δοθεί να συμβάλλουμε σε αυτό το έργο το απαιτητικό και το εντυπωφόρο και για μας και για εμάς τους πολιοδόμους είναι μια πρόκληση η συμμετοχή σε ένα τέτοιο μεγάλο πρόγραμμα με πολλούς συναδέλφους, συνεργάτες και ζωές διαφορετικών μελετών. Θα είμαι πολύ πιο σύντομη από όσο πρέπει και από όσο είπαν οι προηγούμενοι θα είναι σύντομη. Τα περισσότερα από αυτά που είναι, ας πούμε, τα έχει καλύψει και ο κύριος οικονόμου, αλλά και η παρουσίαση του άλλου Δήμου. Αυτό θα τα τρέξω πάρα πολύ σύντομα. Εδώ παρουσιάζουμε βασικά τα στοιχεία και τα κεφάλαια, τη διάρθρωση ουσιαστικά της μελέτης μας σε αυτό το πρώτο παραδοτέο. Βασικά έχουμε εξετάσει, εδώ παρουσιάζουμε τα πράγματα που έχουμε εξετάσει στις ροές μας, προκειμένου να καταλήξουμε στην πρότασή μας και στο στόχο μας, αφού δούμε τα προβλήματα της περιοχής. Ξεκινήσαμε την προγραμματική ένταξη, τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου, αναλύσαμε τα αναπτυξιακά μετρηστικά του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας διάφορα στοιχεία, τα πληθυσμιακά, το επίπεδο μόρφωσης, τον εποχικό πληθυσμό, την ανεργία. Είναι ζητήματα τα οποία έχει εξετάσει και θα σας παρουσιάσει και αύριο και η μελέτη του κ. Πετράκου, τα οποία είναι σημαντικά στοιχεία για μας, για την ανάλυση μας. Συνεχίσαμε με τις κατευθύνσεις και τις ρυθμίσεις των υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού. Έχουμε μελετήσει όλες αυτές τις μελέτες και έχουμε δει τι προβλέπουν, αν προβλέπουν κάτι για την περιοχή μας και πώς επηρεάζουν την οργάνωση του χώρου του Δήμου μας. Σημαντικές αναφορές υπάρχουν και στο τουρισμό και στις εντοκαλλιέργειες, αλλά και στη μελέτη του πλαισίου των ορεικτών πρώτων υλών, που η περιοχή, μεγάλο μέρος του Δήμου, αποτελεί περιοχή, σημαντική περιοχή εξόρυξης. Συνεχίσαμε με κάποια άλλα υπερτοπικά σχέδια που έχουν χωρική διάσταση, όπως είναι το θαλάσσιο χώρο, τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και το περιφερειακό σχέδιο για την κλιματική αλλαγή. Κάτω ενδεικτικά είναι δύο εικόνες. Έχουν προέλθει από μια επεξεργασία που κάναμε για τον κίνδυνο της ανόδου που προκύπτει από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο μισό και στο ένα μέτρο. Στην περιοχή μας δεν υπάρχουν σημαντικές τέτοια προβλήματα, τέτοιες περιοχές. Έχω τις πιο χαρακτηριστικές, τις δείχνω εδώ, είναι στην παραλία του Αντάλλατου και στην παραλία Κοτσικιάς. Ενδεικτικά σας το λέω, δεν είναι... Εδώ, ας πούμε, δείχνει στο ένα μέτρο, βλέπουμε τι απειλεί κατά την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο ένα μέτρο. Κυρίως ένα πρόβλημα είναι εδώ στην παραλία του Αντάλλατου που βλέπουμε και κάποια αυθαίρετα. Αυτό που βλέπετε με τις κόκκινες κουκίδες είναι από την καταγραφή των αυθαιρέτων που έχει γίνει από το τεχνικό επιμελητήριο. Αυτά είναι οι ροές για τη δουλειά μας. Είναι δηλαδή χάρη της εργασίας, θα τους σας λέω, προκειμένου να μας οδηγήσουν σε περιοχές που έχουν προβλήματα. Καταγράψαμε τις υφιστάμενες χρήσεις γης, τις σημαντικές έτσι στον εξοαστικό χώρο, τις δεσμοθετημένες, το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και τις άτυπες συγκεντρώσεις των αυθαιρέτων. Μελετήσαμε το τελειακό απόθεμα. Και εδώ ουσιαστικά είναι αυτό που είπαμε, είναι στο επίπεδο του υφιστάμενου πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επίπεδου. Στην περιοχή μας έχουμε ένα θεσμοθετημένο εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο και δύο που είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Στο Δήμο, στη Δημοτική Ένωπη Κυραίος, έχει εκδηθεί το Β2, είναι σε επεξεργασία η απόφαση του συντονιστή. Και στη Δημοτική Ένωπη Μιλέως έχει σταματήσει ουσιαστικά η διαδικασία της έκθεσης, γιατί έχουμε το βασικό, το μεγάλο πρόβλημα με την επέκταση της αγκάλης λόγω του αναδασμού, και είναι εισαγωγικά η λέξη αναδασμού, γιατί υπάρχει ερωτηματικό κατά πόσο είναι αναδασμός, πραγματικός αναδασμός αυτός που έχει υλοποιηθεί στην περιοχή. Και αποτελεί και βασική επιδίωξη του ειδικού του πολεοδομικού σχεδίου να λύσουμε αυτό το θέμα, ουσιαστικά να αποτελέσουμε ενδεχομένως την βάση για να ξεκινήσει η επίλυση αυτού του προβλήματος που δεν θα είναι μόνο στην περιοχή, είναι σε όλη την Ελλάδα.
Εδώ είναι κάποιοι χάρτες ενδεικτικοί που φαίνεται η καταγραφή που έχουμε κάνει της πραγματικής κατάστασης στην περιοχή μας. Υπάρχουν εδώ πολλές χρυσές γης. Το πράσινο, το βασικό, είναι τα δάση μας. Τα δάση, όπως υπήρχαν βέβαια πριν την πυρκαγιά. Φαίνεται και η πυρίκα στη ζώνη με το κίτρινο ή κίτρινη διαγράμμιση. Είναι αναδημοτική ενότητα η καταγραφή εδώ που παρουσιάζεται. Εδώ είναι οι χάρτες με τις θεσμοθετημένες χρήσεις στην περίπτωση του ούξου των ειρηνίων. Εδώ είναι οι προτάσεις των δύο μελετών. Για να καταλήξουμε, όλα τα προηγούμενα αποτελούν εισρωή για την ανάλυση του SWOT. Δεν πρόκειται να σας αναλύσω εδώ το καθένα ξεχωριστά. Τα ισχυρά σημεία, δυναμίες, έτσι όλα τα προηγούμενα, όλα τα προηγούμενα κεφάλαια καταλήγουν εδώ, συνοψίζονται εδώ. Και φτάνουμε σε ένα πολύ βασικό σημείο που είναι η εξειδίκευση στρατηγική μας και οι βασικοί μας άξονες. Είπανε και η προηγούμενη ομάδα η κάλυψη με χρήσεις γης του συνόλου, με τις χρήσεις γης όπως ισχύουν σήμερα, γιατί περισσότερο οι μελέτες και οι θεσμοθετημένοι και οι προηγούμενες έχουν χρήσεις γης οι οποίες είναι ξεπερασμένες, είναι ένα προηγούμενο καθεστώς. Καθορισμός έτσι στον εκτός σχεδίου βάσει του χαρακτήρα της περιοχής και των προοπτικών, καθορισμός των περιοχών προς πολεοδόμηση, όρια οικισμών σε περιοχές εξοικισμού που δεν υπάρχουν, αλλά κυρίως εδώ έχουμε ένα θέμα με την προσαρμογή των ορίων σε περιπτώσεις που έχουμε αναστοιχεία μεταξύ της λεκτικής περιγραφής και του σχεδίου που συνοδεύει την απόφαση οριοθέτησης. Οργανωμένες υποδοχές όπου υπάρχει ανάγκη, όπου απαιτείται. Περιοχές είναι προβλήματα συγκεκριμένα τα οποία θα σας αναλύσει και ο κ. Τσακίρης μετά, που είναι η ουσία, αυτά που έχουμε εντοπίσει, τα προβλήματα προκειμένου αυτά που καλούμαστε να λύσουμε. Έχουμε τις περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς που είναι τα δάση, αρχαιολογικοί χώροι, τα οποία τα ενσωματώνουμε ως έχουν, χωρίς να λέμε κάτι πρόσθετο να εξειδικεύουμε, γιατί όπως θα σας πούμε στη συνέχεια, αυτό κάνει πιο περίπλοκο όλο το πλαίσιο των χρήσεων γης. Και βασική παράμετρος ήταν ο καθαρισμός των ορίων των ζωνών όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια. Και φτάνουμε στην πρόταση του χωρικού προορισμού, ξεκινώντας από μια κατηγοριοποίηση όλων των προβλημάτων που διαπιστώσαμε μελετώντας το ένα θεσμοθετημένο και τις άλλες δύο μελέτες. Θα σας πει και ο κ. Τσακίρης συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει και τα οποία τα εντοπίσαμε εμείς ακόμα, ενδεχομένως εσείς δεν τα έχετε αντιμετωπίσει, ο Δήμος δηλαδή. Θα τα βρείτε μου μπροστά, σε όποιον πάει να βγάλει κάποια οικοδομική άδεια ή να κάνει μια επένδυση, θα έρθει αντιμέτωπος με ένα πολύ περίπλοκο καθεστώς που δεν θα μπορέσει να του παγώσει όλη την επένδυση και όλη την προοπτική που υπάρχει. Φτάνουμε εδώ που είναι το πιο σημαντικό. Συγγνώμη, λοιπόν, σε παρακαλώ, πήγαινε στον προηγούμενο πίνακα. Λοιπόν, το διαβάζω. Εδώ είναι το πιο κρίσιμο για εσάς. Και για τις δύο μελέτες. Το διαβάζω. Χρήσης γης στις οικιστικές περιοχές. Επέκταση οικισμών νέες οικιστικές περιοχές. Και για τις περιοχές εκτός σχεδίου. Ζώνες προστασίας ακτών. Ζώνες προστασίας δρεμάτων. Ζώνες προστασίας οδικού δικτύου. Περιοχές ειδικής προστασίας. Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης. Περιοχές ελέγχου χρήσεων. Αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να κάνετε έντονη διαβούλευση με τους μελετητές. Πολύ απλά δηλαδή για το πω. Δεν στέλνει μου σου κάνω, ένα χαλάκι. Ένα χαλάκι σου κάνω, δεν βγει. Ωραία, συνέχισε. Λοιπόν, να το κλείσω εγώ, να πω ότι ο στόχος μας σε όλη αυτή την πρόταση την ενδεικτική που έχουμε να σας παρουσιάσουμε είναι να αποφύγουμε τις συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης και η οργανωμένη ανάπτυξη των περιοχών να γίνει ανάλογα με το χαρακτήρα της κάθε περιοχής. Και η βασική αρχή μας, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ήταν σε κάθε περιοχή να αποκλειστεί η χωροθέτηση χρήσεων που θεωρούνται ασύμβατες με τον προορισμό της περιοχής, χωρίς όμως να περιορίζονται ανάλογα την κάθε περιοχή ανάλογα με τις πιέσεις που δέχεται. Και φτάνουμε τώρα εδώ, που είναι ο χάρτης της πρότασης. Πιο πριν. Ωραία, και θα σας πει τώρα ο κ. Τσακίρης συγκεκριμένα. Λοιπόν, μ' ακούτε? Γιατί δεν είναι αυτά τα μηχανήματα που κατόχαρα. Λοιπόν, εγώ επειδή άκουσα και πριν
πάλι ο Βασιλής ότι έχει αρχίσει μια συζήτηση τι πάνε να κάνουμε και γιατί πάνε να το κάνουμε. Για το δικό μας εδώ Μαντούδη, Λίμνη Μαντούδη Αγία Άννα, θα σας πω μερικά πράγματα. Είναι ένας προχωρημένος σχεδιασμός. Το ένα είναι θεσμοθετημένο μάλιστα. Το άλλο είναι για να βάλει υπογραφή για αποκεντρωμένη διοίκηση. Και το τρίτο είναι προχωρημένο, σας είπε Τζούλη, για το πρόβλημα εδώ, κόλλησε για το πρόβλημα της επέκτασης της Αγίας Άννας. Ωραία. Λοιπόν, γιατί χρειάζεται. Πρωτού μπούμε στην ουσία, χωρίς να μπούμε μάλλον στην ουσία, θα λέω και δύο λόγια για τη γνώμη μας, αλλά γιατί πρέπει αυτά τα πράγματα να ξανακοιταχτούν για να μπορέσει η περιοχή να έχει μια ομοιογένεια και να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Οι μηχανικοί απευθύνονται κυρίως αν υπάρχουν εδώ και προφανώς και οι πολίτες να μπορούν να δουλέψουν, να φτιάξουν ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, είπαμε για τις χρήσεις της, αυτό που έχει βγει ήδη της Λίμνης, το θεσμοθετημένο, βγήκε το 2020 τέλη και από αυλεψία, από αστοχία, βγήκε με τις χρήσεις της του 2014 του νόμου, οι οποίες έχουν καταργηθεί το 2016. Δηλαδή, κατά το επεχοδέτο λίγο ακόμα, κατά το ΙΠΕΤ, είναι παράδειγμα. Δεν έχει χρήσεις, μιλάμε τώρα για αμέσως. Έτσι. Τα πακέτα χρήσεων δεν έπρεπε να είναι αυτά. Έπρεπε να είναι τα καινούργια, το 18. Λοιπόν, το άλλο που είναι εδώ για την Αγία Άννα το Λιλέος. Κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης και το ένα γενικό πολιτικό σχέδιο ελληνιών, χωρίς να αντιμετωπίσουμε ένα ίδιο πρόβλημα. Είναι ο οικισμός 80 ετών της Πιάδας. Θα μείνει αμέσως μετά, θα μείνει. Λοιπόν, τώρα στην Κυραίος έχει γίνει μια δουλειά. Αυτό που είναι για να βάλει υπογραφή αποκεντρωμένη. Έχει γίνει μια δουλειά, έχουν φτιαχτεί με τα καινούργια οι χρήσεις, με το 18. Όμως και εκεί έχουμε ένα προβληματάκι. Προτείνει μέσα στους περισσότερους οικισμούς τους αγροτικούς, προτείνει τη γενική χρήση οικισμή, παραδομής μάλλον, η οποία είναι μεταβατική, δεν μπορεί να την προτείνει, είναι μέχρι να γίνει το γούπου σου ή το τούπου σου. Ισχύουν αυτές οι κρίσεις. Δεν μπορεί να την προτείνει, κατά τη γνώμη μου καλύτερη είναι αυτή από τη γενική κατοικία, αλλά πρέπει να το διορθώσουν. Λοιπόν, το τρίτο είναι, εντάξει, ακόμα το εδώ της είπαμε της Αγίας Άννας, δεν είναι με τις παλιές κρίσεις, θα το φτιάξουμε και αυτό. Αυτό που είπα δήματος. Για τις επεκτάσεις των οικισμών και τις νέες οικιστικές περιοχές. Αυτό έχουν γίνει λεγονισμένες επεκτάσεις, είναι μες στα όρια, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, όμως παρατηρήσαμε από την πρώτη εξέταση, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία η Σιπιάδα Φερρυππίνου Υποδήμαρχος εντάχθηκε, μπήκε, υποτίθεται μπήκε προς Πολεοδόμηση, στο ανατολικό τμήμα από το Ρέμα, εκεί που το κοχύρι και μέχρι το Ρέμα, και το δυτικό τμήμα, το οποίο είναι και αυτό πυκνοδομημένο, δεν μπορεί να περάσει. Ήδη κάτοικοι μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε τι θα γίνει με εμάς. Αυτό είχε ξεκινήσει πολεοδόμηση, από ό,τι μας είπαν οι μηχανικοί του Δήμου, πριν από χρόνια. Σταμάτησε η πολεοδόμηση, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε μια απόφαση ότι πρέπει να υπάρχει το γουμπουζού. Έγινε το γουμπουζού, δεν το έβγαλε. Εντάξει. Είναι μια δουλειά που πιστεύουμε ότι μπορούμε να την κάνουμε εμείς τώρα για να προχωρήσουμε. Το γούκου σου έγινε εξαιτίας της ύπαρξης της τόπης, αλλά τώρα τα ενέταξε. Ξέχασε την αιτία για το οποίο έγινε, δηλαδή. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ με τη Γεωργική που τα είπε και Τζούλη. Μην τα ξαναλέω. Έκανε ό,τι προσπάθεια μπορούσε και ο Δήμος και η υπηρεσία του Δήμου, ο κ. Γεωργιάννης, που είχε δώσει ένα πακέτο 40 έγγραφα, δεν τα καταφέραμε. Τώρα πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με τον πρόεδρο που θα κινήσει δίκιο ουρανό. Βεβαίως. Όχι, γιατί έχουν και δίκιο. Δηλαδή εκεί πέρα τι ύψιλο θα γίνει, αλλά καλή αρνήση δεν είναι. Δηλαδή πλημμυρίζουν τα χωράφια, είναι χτισμένα, είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα που περάσαμε και που βγαίνουν τα νερά από πίσω. Δεν άκουγε, δεν άκουγε. Μιλάω και δεν άκουγε. Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε και κάτι άλλα μικροπράγματα, δεν κατάλαβα, χωρίς να μου το έχει πει κανείς, δεν κατάλαβα γιατί η Αγία Άννα με την παλιόχρηση είναι χωριστό και δεν τα ενοποίησε. Δηλαδή, δύο παλαιοδομικές ενότητες εκεί, λίγο περίεργο μου φαίνεται. Αλλά θα το συζητήσουμε, όλα αυτά που σας λέω,
Μαζί θα τα αποφασίσουμε. Δεν είναι εμείς εδώ, τα είπαμε και προηγουμένως. Μαζί θα τα πούμε. Εγώ απλώς επισημαίνω γιατί πρέπει να το κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν προχωράει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι θέμα μόνο ουσίας. Ό,τι ουσία θα την αποφασίσουμε μαζί. Τυπικά είναι κάποια πράγματα που δεν μπορεί να δουλέψει το πράγμα. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά που λέμε και για επεκτάσεις και για τέτοια, εδώ θέλει βοήθεια. Όλα αυτά, ό,τι επέκταση και να κάνουμε, είναι σαν να μην κάναμε τίποτα, αν δεν γίνει πολεοδόμηση. Δηλαδή, λέμε επέκταση. Στο ίδιο έτσι θα μείνει, ακόμα και μέσα στους οικισμούς. Είχαμε βρει ένα κόλπο πριν, εντός ωραίων οικισμών. Είχαμε βρει μηχανική ένα κόλπο. Παραχωρούσε ο ιδιοκτήτης ένα δρόμο και είχε πρόσωπο. Το στέδω και 5 έως 10 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε, μας τα άκουψε και αυτά. Αν δεν γίνει πολεοδόμηση, δεν χτίζεται τίποτα. Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Ότι πρέπει από τώρα να ξεκινήσουμε τις διακαλύψεις πολεοδόμησης που θα μας υποδείξει από τώρα το θα τα βρούμε όλα. Θα τα βρούμε όλα. Γιατί αυτό είναι πολύ. Δηλαδή οι πολίτες, ωραία, θα πούν τη γνώμη. Και μετά θα περιμένουμε τι. Έναν αιώνα για να ενεργοποιηθεί. Πρέπει να ενεργοποιηθεί. Και για να ενεργοποιηθεί πρέπει να γίνει και η πολεοδόμηση. Έτσι. Λοιπόν, με τους οικισμούς τελειώσαμε. Τώρα σε αυτό είναι τρία απλά παραδείγματα. Γιατί, δηλαδή, άλλα λέει σε διάφορα παράδειγμα, θα πω τρία παραδείγματα χαρακτηριστικά, εμείς σας τρώει και το χρόνο. Ζώνες προστασίας ακτών. Ελιμνία. 50 μέτρα από τη γραμμή υγεία του. Καλά, αυτό επί της ουσίας μου φαίνεται πολύ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν συζητάμε την ουσία τώρα. Και αυτή η απόσταση προσαυξάνεται για αντιληπτικές εγκαταστάσεις, φρέατα και υδατοδεξαμένες. Τα φρέατα καταλαβαίνω αυτό, ή τις εγκαταστάσεις δεν τις καταλαβαίνω, πάνω σε αυτά λέει αυτό. Του κυρέως, για τις ακτές, στα 100 μέτρα δεν λέει για εγκαταστάσεις, λέει για τα σχολεία και τις κτίρια συγκέντρωσης κοινού. Αυτά πρέπει να πάνε 100 μέτρα τις ακτές. Άλλη οπτική γωνία. Του μιλέως, 50 μέτρα από την ακτογραμμή και αυτό, και αν δεν είναι από τη γραμμή Αιγιαλού, και αν δεν έχει καθοριστεί η γραμμή Αιγιαλού, πάμε στα 100 μέτρα. Τρεις διαφορετικές αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Δεν πρέπει να φτιάξουμε ένα, εγώ δεν θα πω ποιος είναι ο σωστός, αλλά να είναι ένας. Σε όλες τις αρχές του Δήμου, ένα πράγμα, δεν γίνεται αλλιώς, προχωράμε. Για τα ρέματα, τα ίδια. Ελιμνίων. Ζώνες προστασίας 20 μέτρα από τις όχθες που προστασίας... Θέλω ιστορίες να πούμε, εγώ από τον καθηγητή το έχω μάθει, ότι τα υδατορέματα, αν δεν γίνουν, δεν εγκρίνεται η μελέτη, δήμαρχε. Άρα για μένα και τον καθηγητή, τα ξέρετε, και οι μελετές το έχουν προτείνει ως κατεπήγον, είναι να λύσουν το θέμα των υδατορεμάτων, καθώς και των πολιτικών σχεδίων, για να ενεργοποιηθεί δηλαδή, έτσι. Χωρίς υδατορέματα δεν εγκρίνεται καν. Το καταλαβαίνετε, πρέπει να αποχρεώσουμε και αυτές τις μελέτες. Όπως κάτω, δηλαδή υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο για αυτό, αυτό είναι το σχολείο με εμένα. Και νομίζω ότι είναι παρκές, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Γιατί το μπερδεύουμε και λέμε στο Ελληνία 20 μέτρα από τις όχθες και 50 σε Natura. Στο Κυραίος λέει 50 μέτρα κατέβασαν της βαθιάς γραμμής, άλλη ρύθμιση. Στον Ηλίος λέει 50 μέτρα κατέρωθεν της βαθιάς γραμμής και υποχρεωτική τρεις απόστασης 20 μέτρα κατέρωθεν της όχθης και 10 μέτρα από την οριακή οριοθέτηση. Υποθέτω μιλάει για την μπλε γραμμή, για την γραμμή πλημμύρας. Τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε, δηλαδή στους δρόμους. Όταν αλλάζεις και περνάς από τη μία μεριά, περνάς τα όρια της δημοτικής ενότητας, αλλάζουν οι όροι. Το Ελιμνίο δεν λέει τίποτα, είναι με τις ρυθμίσεις που έχουν το θεσμικό πλαίσιο για τους δρόμους. Λοιπόν, για τις αποστάσεις. Το κυρίως το επαναλαμβάνει, το ξαναγράφει. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά δεν είναι σωστό να το ξαναγράφεις, γιατί άμα το ξαναγράφεις και αλλάξει το άλλο, πρέπει να διορθώνεις και το δικό σου μετά. Γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Πράγματα που έχουν ένα δικό του θεσμικό πλαίσιο, είναι σωστό να τα ξαναπαναλαμβάνουμε μέσα. Έχουν τα δικά τους, τα τάση, οι νατούρες, αυτά, δεν ανακατεύονται. Εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας. Αν αλλάξουν εκείνα, μεγάλωσουμε χαρά τους. Μην ξαναλλάξουμε και το δικό μας, γιατί θα είμαστε μετά αντίθετοι με το υπόλοιπο θεσμικό πλαίσιο. Θα
δεν κάνανε δηλαδή. Έχω πει 46 χρόνια στη δουλειά. Τα αντιμετωπίζουν, γίνονται αυτά τα λάθη συνέχεια και δεν βγάζει άκρια στο τέλος. Δεν προχωράει η ανάπτυξη που λέμε σε εισαγωγικά, δεν γίνεται άλλος. Πρέπει να έχουμε κανόνες. Λοιπόν, το κυρίως τώρα, έχει βάσει ένα πράγμα το οποίο δεν ξέρω πού βρέθηκε αυτό. 3 μέτρα λέει να πηγαίνει το σειρματόπλευμα πίσω από το όριο της οδού, χωρίς να χάνουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Αυτό το πράγμα το ξανακούσει. Και δεν νομίζω και να αυτό. Όταν έρθει ο πολεοδόμος, θα πει κάτι, ανδήποτε τρόπο παραχωρηθέτε σε κοινόχρηστη χρήση, τα παίρνω. Και δεν αποζημιώνω τίποτα. Το άλλο έχει άλλες ρυθμίσεις. Μην σας κουράζω τώρα. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Τέλος πάντων, εγώ λέω για όλα αυτά που είπαμε τώρα, ότι και τα τρία αυτά πράγματα, οι δρόμοι, οι ακτές και τι άλλο είπαμε, και τα ρήματα, έχουν δικό του τεχνικό πλαίσιο και να μην ανακατευόμαστε. Αν πάλι θέλουμε να βάλουμε κάποιους περιορισμούς δικούς μας, κάτι παραπάνω, το βάλουμε τουλάχιστον ενιόμορφο. Τώρα, ένα άλλο είναι οι περιοχές ειδικής προστασίας. Αντιμετωπίζουν όλοι σχεδόν λιγότερο το Ελληνείο, εδώ το να βάλουμε την Αγία Άννα, εδώ το Λιλαιός. Εδώ όλη η περιοχή κατά 98% αντιμετωπίζεται, χωρίζεται σε 10 ζώνες, οι οποίες ονομάζονται περιοχές ειδικής προστασίας. Περιοχές ειδικής προστασίας κατά τον νόμο που θεσμοθετούνται αυτά τα πράγματα σημαίνει έχουν μία και διαφορά από όλες τις άλλες περιοχές που είναι περιοχές ελέγχου χρήσεων. Περιοχές ειδικής προστασίας είναι που δεν πρόκειται ποτέ να πολεοδομηθούν. Λοιπόν, άρα αποφασίζουμε, είναι παλιά ζώνη οικιστικού ελέγχου. Άρα αποφασίζουμε από τώρα και προσέχετε την αντίφαση. Λέμε τώρα, τσακωνούμαστε για την επέκταση της Αγίας Άννας. Λοιπόν, εκεί είναι η επέκταση της Αγκάρης, που τσακωνόμαστε, που λένε ότι θέλουμε να σε εμποδίζει η Ορκίνη. Γύρω-γύρω το μόνο, εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω, να, εκεί που είναι η Τζούλη, τώρα είμαστε εμείς εδώ. Και εδώ είναι το ξενοδοχείο μας. Για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Αλλά το ξέρουμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, γύρω-γύρω όλη αυτή η περιοχή, η ΜΟΦ, έχει λέει, προορίζεται για τουρισμό, αλλά τη λέει και περιοχή ειδικής προστασίας. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, εδώ πέρα δίπλα στο κίτρινο, πάλι είναι περιοχή προστασίας, στην οποία όπως είπαμε απαγορεύεται η πολεοδόμηση. Αυτό εδώ όμως, αυτό εδώ το προτείνει για να αξιοποιηθεί με τη μέθοδο των πέρων. Είναι οι παλιοί συνεταιρισμοί, οι TPI που τα λέμε τώρα. Λοιπόν, άμα πάει, πες ότι το κάνεις αυτό το ΠΕΠΟ. Αυτό το ΠΕΠΟ είναι το PPI, το τωρινό, η πολεοδόμηση αυτή, εκεί που το δείχνουμε, είναι προεδρικό διάδρομο. Πρέπει να υπογράψει σαν Κεραροπούλ. Για να υπογράψει σαν Κεραροπούλ, περνάει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Πώς είναι δυνατόν, αφού λέμε ότι είναι μια περιοχή στην οποία δεν θα πολεοδομήσουμε ποτέ, πάμε και βάζουμε εκεί μέσα να το κόψει, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, επισημαίνω, για να κλείνω, να μην σας λαδίζω, επισημαίνω ότι πρέπει να κάνουμε διορθώσεις. Δεν είναι ότι επειδή, δεν είναι ότι πάμε να κάνουμε, να κόψουμε την Εύβοια σε κομμάτια και δεν ξέρω τι να κάνουμε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να προχωρήσει αν τα διορθώσουμε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρω, μη σας πω κι άλλα, αλλά όμως θέλω όμως να πω και έχουμε κάνει τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι πρέπει να το χάσει τώρα. Μπράβο. Λοιπόν, τι περιμένουμε μαζί, μην το πάρετε στα σοβαρά, μην αρχίσουμε από τώρα τον καβγά και την κρίνια, τέλεια τα ξέρω, 45 χρόνια. Αυτό είναι τι θέλουμε να κάνουμε. Απλά πράγματα. Ο κάθε περιοχή, τα δάση, οι νατούρες, αυτά έχουν τα δικά τους. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Έχουμε βάλει εδώ τρεις ζώνες ορασιώδης. Απλά πράγματα. Είναι η παράκτια περιοχή, είτε ανατολικά είτε δυτικά.
το ψάχνω μέσα η ενδοχώρα. Α πούμε ότι στα παράθυρα θα πάει τουρισμό για τα κατοίκια. Στην ενδοχώρα είναι αγροτικέ χρήσει και θα είναι όλα τα υπόλοιπα. Και βάζουμε και μια τρίτη ζώνη γύρω από του οικισμού, του πιο αστικού σε εισαγωγικά, γιατί αστικού πραγματικά δεν έχουμε. Είναι, έχουμε προσθέσει στι τρει έδρε των παλιών Δήμων, έχουμε προσθέσει και το Προκόπη που έχει μια αστικότητα. Εκεί γύρω βάζει μια τρίτη ζώνη. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Στις παραλιακές της μπλε, τις δύο, να έχει το πάνω χέρι ο τουρισμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί να πάει εκεί ένα πτηνοτροφή. Απλά πράγματα, δηλαδή κάποιες κρίσεις θα απαγορεύονται, που είναι ασύμβατες με τον τουρισμό. Στην ενδοχώρα είναι η γεωργία και ο αγροτουρισμός βέβαια, αλλά εκεί δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνει ένα πεντάστερο εκεί μέσα, θα είναι ανάποδα τα πράγματα. Να μην τσακωνόμαστε δηλαδή. Αυτό είναι η χωροταξία, αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε ούτε πολλούς περιορισμούς εδώ. Λογικά πράγματα. Ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός, οπωσδήποτε εδώ μέσα δεν υπάρχει θέμα. Γιατί αυτός δεν είναι ασύμβατος με τη γεωργική χρήση και με την κτηνοτροφία και με τις χρήσεις που αναπτύσσονται τώρα εδώ. Και γύρω από τους οικισμούς να δώσουμε και κάτι παραπάνω, φερειπίν. Τα γραφεία στο εκτός σχεδίου. Σημαίνει ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Επειδή έχουν 600 μέτρα για 200, βγάζουν άδειες, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχουν καμιά δουλειά τα γραφεία εκεί. Όμως γύρω από τους οικισμούς μπορεί να βάλουμε και τα γραφεία. Μπορεί να δράσει χριστιανός, να κάνει μια επένδυση, να θέλει τα γραφεία. Δηλαδή μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν λέω κάτι τελειωτικό, μαζί θα τα αποφασίσουμε. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι. Ένας δεύτερος κανόνας είναι να είναι με αντικειμενικά κριτήρια αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ενδεικτικά τώρα, αυτό που βλέπετε, βγήκε 1500 μέτρα από την ακτογραμμή και μέχρι την ισοϊψή των 300. Μπορεί να πείτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο, όμως μην πάμε χωράφι-χωράφι γιατί θα τσακωθούμε. Λοιπόν, θα πάμε με αντικειμενικά το όποιο θέλετε, να είναι από το Θεό. Να μην είναι το πούμε εμείς, για να μην έχουμε αντιρρήσεις. Λοιπόν, μη σας κουράσω κι άλλο, αρκετά κάπα, νομίζω πιστήκατε ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το σχέδιο. Μια ερώτηση να κάνω. Περιμένετε, σας παρακαλώ, θα γίνει οργανωμένη ερώτηση. Περιμένετε. Κύριε Τσακίρη, ένα μόνο λεπτό, γιατί θα προχωρήσουμε αργότερα στο διάλογο. Το Γενικό Πολυδομικό Σχέδιο Ελληνίων που εγκρίθηκε πρόσφατα και πήρε ΦΕΚ, έκανε 12 χρόνια. Επίσης, ο οικισμός Λουτρώου στο Κοτσικιά, 80 ετών, δεν έχει σχέδιο. Με 100 κατοικίες και πλέον. Εδώ που είπατε για το Μπουρνιά, εδώ που είμαστε, λέγεται περιοχή έτσι, εδώ είναι δασική περιοχή κατά βάση και όπως είπε ο Υπουργός ο κ. Σαμιράς, θα προσπαθήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί έχουν και πολλά καμένα σπίτια, με οικιστική πύκνωση, με το νόμο της οικιστικής πύκνωσης που καταρρίφθη στο ΣΤΕ. Θα ήθελα να δείτε πολύ σοβαρά το θέμα της προϊοδόμησης στο συγκεκριμένο σημείο, για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα, γιατί μπορεί να καταπέσει πάλι η ρύθμιση στο ΣΤΕ. Επίσης, θα τοποθετηθεί και αργότερα βέβαια, θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί οριστικά μαζί με τη μελέτη που κάνετε, που έχετε κάνει σπουδαία δουλειά μέχρι στιγμής και το θέμα των αγιαλών, μία και έξω, με τον νέο νόμο, ο οποίος λύνει το πρόβλημα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις δεκαετίες που κάναμε στο παρελθόν. Και τέλος, τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τώρα μέχρι την έγκριση της δουλειάς που κάνετε, για αυτούς που θέλουν να οικοδομήσουν. Υπάρχει θέμα. Είμαστε σε αυτό το σχέδιο. Αλλά στον Ερημείο δεν είμαστε. Ναι. Και πάμε τους συναδέλφους που θα πάω βάλουν άδεια. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλο θέμα όμως, γιατί εδώ έχουμε και το εξής. Είναι γύρω στις 100 άδειες, οι οποίες έχουν τα καμένα. Και είναι στον αέρα οι άνθρωποι. Αυτό θα πρέπει να το δούμε, ίσως όχι εδώ, από Δευτέρα. Όχι μόνο, σε όλο το Δήμο και στις Οροφικές και στο Αχλάδι. Έχει πάρα πολλά σπίτια καμένα, οι οποίοι πάνε τώρα από Δευτέρα, γιατί πήραν τα ΠΑΕΚ επιτέλους, πάνε να πάρουν τις άδειες οικοδομής στην πολυοδομία. Όταν είναι στον αέρα
όλο το σχέδιο, δεν μπορεί η πολεοδομία να εκδώσει άδεια. Πρέπει να δούμε λοιπόν να υπάρξει ειδική πρόνοια για αυτούς. Και θα τελειώσω την πρώτη μου τοποθέτηση ότι θα πρέπει να ξανάρθετε και να ξανάρθετε και να ξανάρθετε και να πάμε σε όλους τους οικισμούς να εξηγήσουμε, να καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι γιατί γίνεται μία κακή πληροφόρηση ότι θα έρθουν τα φαντάσματα, θα έρθουν εξωγήινοι με το νέο γενικό πολιτικό σχέδιο. Ευχαριστώ για την ώρα και τα λέμε και αργότερα.